Κοντά μας ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της γυναικείας πυγμαχίας. Είναι η Ραφαέλα Αραμπατζή, η οποία σε λίγες μέρες θα ταξιδέψει μαζί με άλλα δύο κορίτσια, μέλος της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας Κορασίδων, που θα μετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η Ραφαέλα εδώ και 3 χρόνια αγωνίζεται σε 3 πανελλήνια πρωταθλήματα και αυτό είναι το δεύτερό της πανευρωπαϊκό. Πώς πήγε η προετοιμασία? Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε αρκετές πιέσεις, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω πως θα κάνω μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από το προηγούμενο πανευρωπαϊκό. Στα 15 σου, το να έχεις μια εμπειρία 3 πανελλήνιων πρωταθλημάτων και ήδη ενός πανευρωπαϊκού είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Ναι. Πιστεύω ότι, εντάξει, κάθε παιδί στην ηλικία μου το ονειρεύεται αυτό, κάθε παιδί που θέλει και προσπαθεί και αγωνίζεται για αυτό που θέλει. Το πιστεύεις αυτό, το λέω γιατί είσαι μια κοπέλα 15 χρονών, οι συνομήλικές σου ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θυσιάζουν πιθανόν τόσες ώρες για να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό και δει με τον πρωταθλητισμό. Γιατί χάνεις κακά τα ψέματα, πράγματα της εφηβείας που άλλα κορίτσια τα έχουν. Για μένα αξίζει τον κόπο. Δεν στεναχωριέμαι το γεγονός ότι αφήνω πίσω μου είτε παρέες ή το να βγαίνω έξω γενικότερα πιο συχνά. Δεν με ενοχλεί αυτό. Μου αρέσει που αθλούμε και το καλοκαίρι που συνεχίζω πάντα έτσι, την καλή προσπάθεια. Και δεν με στεναχωρεί καθόλου το γεγονός αυτό, ότι αφήνω πίσω μου άλλα πράγματα. Οι φίλες σου που ξέρουν ότι θα πάνε για καφέ, εσύ εκείνη ώρα έχεις προπόνηση. Δεν σου λένε, Ραφαέλα, άσε την προπόνηση σήμερα και πιο πανευρωπαϊκό. Η αλήθεια είναι πως τέτοιοι ενδιασμοί υπάρχουν γενικότερα στη φιλία και όλα αυτά. Αλλά εννοείται πως και δεν θα τις ακούσω, θα ακούσω τον προπονητή μου. Και τι προπονητής είναι? Προπονητής, μπαμπάς, ο οποίος έχει πάρει πρωταθλήματα Ελλάδος. Θεωρώ ότι είναι ένα συνήθιστο άθλημα για τα κορίτσια, για τα περισσότερα κορίτσια και της ηλικίας μου, αλλά και γενικότερα για τις γυναίκες. Δεν είναι κάτι συνήθιστο. Επειδή είναι δυναμικό. Ναι, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει. Ταιριάζει τη γυναίκα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το διασκεδάζω πραγματικά. Και ναι, πιστεύω ότι ταιριάζει. Στόχος για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στη Σόφια την επόμενη εβδομάδα, ποιος είναι για σένα? Να δώσω μια πολύ καλή εμφάνιση, να εκπροσωπήσω την Ελλάδα όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα προσπαθήσω να κατακτήσω έστω και μια θέση. Μετάλλιο βλέπουμε, έχουμε στόχο για μετάλλιο. Έχουμε στόχο για μετάλλιο. Πολύ ωραία. Ξέρουμε τους αντιπάλους, ξέρουμε ποιες χώρες είναι δυνατές, ποιες θα αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρουμε, δυστυχώς δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στον προπονητή μου, πιστεύω σε ό,τι κι αν μου πει.